Λάβαμε γνώση και εμείς του γκάλωπ που έλαβε χώρα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Είδαμε τα αποτελέσματα, μελετήσαμε όσο μπορούσαμε τα στοιχεία που είχαμε, το τι γίνεται. Εμάς μας δείχνει στο 1%. Απλά θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες μέρες το 2010 η παράταξή μας και ο Ανδρέας Τζουραμάνης ήταν μη ανιχνεύσιμη. Η παράταξή μας όμως κατέφερε τις εκλογές του 2010 να εισέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με το 2,7 του εκλογικού σώματος. Ξέρουμε ότι έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγώνα μπροστά μας. Μας θλίβει βαθύτερα το γεγονός ότι ήδη βρίσκονται 12 ψηφοδέλτια που ο πατρινός θα πρέπει να επιλέξει στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου. Θεωρούμε χρέος μας ότι η παράταξή μας, επειδή είναι η παράταξη της νέας γενιάς, πρέπει να είναι μία από την επιλογή που έχουν οι πατρινοί μπροστά τους. Πολλοί με πιέζουν να κάνουμε πίσω, βλέποντας και δείχνοντας μάλιστα τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Λες και οι δημοσκοπήσεις είναι το παν. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η μέρα της κάλπης. Τους απαντώ ευθέως ότι δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί αισθάνομαι βαθύτατα αν αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε πίσω, τότε θα είναι μια νίκη του παλιού απέναντι στο νέο. Όχι, η κοινωνία βοά και θέλει τη θεμελίωση του νέου και όχι τη συνέχιση του παλιού. Του παλιού κατεστημένου που πραγματικά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, θέλω πραγματικά να ιτηθεί. Να ιτηθεί με πάταγο, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στην πόλη. Και μία μόνο πρόταση για να τελειώσω. Απευθυνόμενος προς τους φίλους και τις φίλες τους συνδημότες μου. Εάν θέλουν να δουν διαφορετικά αποτελέσματα, νομίζω έφτασε επιτέλους ο καιρός να κάνουν διαφορετική επιλογή. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία για την Πάτρα με ηγετική ομάδα τη νέα γενιά είναι η καλύτερη επιλογή για αυτούς το Μάιο του 2014. Σας ευχαριστώ.